σας καλωσορίζω στην κοινότητα βασιλικών του Δήμου Θέρμης. Δεν αξίζει τον κόπο να θερμάνουμε. Είναι πολύ ακριβό. Πλέον, οι παραγωγοί που ασχολούνται με εντατικές καλλιέργειες είναι πάρα πολύ λίγοι σε σχέση με το τι ήταν τα παλιότερα χρόνια. Αυτό είναι ένα θέμα για ένα χωριό που εξαρτάται η τοπική οικονομία από τα κυπευτικά, τα νοπά. Δεν έχουμε πλέον εισόδημα. Ακόμα και αυτές οι αυξήσεις, είτε είναι έτσι, είτε αλλιώς, δεν έχουμε εισόδημα. Βάζουμε από την τσέπη μας, με λίγα λόγια. Όσο για την κυβέρνηση την παλιά, φαγή παλιά, σε λίγες μέρες, στο χέρι σας είναι παλιά. Τι παλιά, τι, άμα δεν είναι αυτή η τώρα. Εμείς έβαλαμε τον λίγο να φτιάξει τα πρόβατα, ξέρεις. Γιατί ειδικά η οικογένεια αυτή έχει κέρδη και από τη ΔΕΗ, είναι μέτοχη, πρόεδρε, θα ξέρεις καλύτερες. Δεν θα μπορούμε ούτε να εισταθούμε φέτος, μισός ελληνικός λαός θα ψηφίσει εμπίδα το χειμώνα και μισός από το κρύο. Η χώρα πριν από 3 χρόνια ήταν κάτω από το μέσο όρο σε ενεργειακό κόστος. Ήταν 17η στην ακρίβεια του ρεύματος στην Ευρώπη. Σήμερα είναι πρώτη σε ακρίβεια, χειρότερη από όλες τις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, προεπιδοτήσεων. Μετά τις επιδοτήσεις στους μη οικιακούς καταναλωτές, δηλαδή και στους αγρότες, δεύτερη. Η εσχροκέρδεια των παραγωγών και των παρόχων συνεχίζεται κανονικά, ενώ οι παραγωγοί, οι μικρομεσαίοι, αγρότες, κτηνοτρόφοι δεν έχουν τη δυνατότητα να επιβιώσουν. Όσο περνάνε μέρες, τόσο χειρότερο γίνεται και με το ενεργειακό κόστος. Επίσης, τεράστιο πρόβλημα που θέλω να πιέσετε πάνω σε αυτό είναι τα εργατικά χέρια. Εάν σε μία πενταετία δεν λυθεί το εργατικό, στον αγροτικό κόσμο και οι αγρότες θα φύγουν από το επάγγελμα, γιατί εγώ είμαι κτηνοτρόφος, δεν μπορώ να κρατήσω ένα κοπάδι 500-600 ζώα μόνος μου. Τέτοιο παλικάρι έχουμε αρκετό. Έχουμε τέτοιο παλικάρι. Το ξεχωπώ πολύ. Πολλά τρέξτε το βρέ. Πες ποιο είναι το αγαπημένο σου τραγούδι. Το Μπελατσάο. Αυτή τη συμμορία του Μητσοτάκη, μην τη χαρίσεις τη δεύτερη φορά. Γιατί ο κόσμος το τραβάνει. Τίποτα, μόλις δούνε το μέλι, δεν αφήνουν και τον πάτο μαζί. Μειώνεται η κτηνοτροφία σε όλες τις ενότητες, σε όλους τους νόμους. Σε λίγα χρόνια, πρόεδρε, ο κόσμος δεν θα γνωρίζει τα κατσίνα και τα προγράμματα. Δεν θα υπάρχουν για να τα βρει. Δεν θα υπάρχουν. Αυτή τη στιγμή περνάμε ίσως στην πιο δύσκολη φάση. Γενικά τα έξοδα είναι δυσβάστακτα. Η όποια επιστροφή πετρελαίου δόθηκε ήταν μια κοροϊδία. Πραγματικά κοροϊδία. Το παιδί μου είναι αβέβαιο αν θα ασχοληθεί με την κτηνοτροφία και είναι λυπηρό αυτό. Με πονάει σαν γονιός, σαν κτηνοτρόφος. Ο κύριος Μητσοτάκης εμφανίζεται στα βουνά εκφωνώντας εκθέσεις ιδεών για το πόσο σημαντικό είναι να επιστρέψουν νέοι άνθρωποι στην Ήπεθρο. Όμως αυτοί που ήδη βρίσκονται στην Ήπεθρο και καλλιεργούν τη γη και είναι κτηνοτρόφοι κινδυνεύουν με κατάρρευση οικονομική. Κινδυνεύουν να μην έχουν να ζήσουν. Αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί. Είναι απαραίτητο να υπάρξουν άμεσα παρεμβάσεις για την προστασία του κόσμου της παραγωγής και των κτηνοτρόφων. Διότι αυτές οι τρομακτικές αυξήσεις έχουν καταστήσει ασύμφορη την παραγωγή και την παραμονή του στην Ήπεθρο. Έχουμε καταθέσει προτάσεις, το σημαντικότερο όμως είναι να συνειδητοποιήσουμε ότι χωρίς παραγωγή η ελληνική οικονομία θα βρίσκεται πάντοτε σε μια κατάσταση ενός φαύλου κύκλου. Χρειαζόμαστε τους αγρότες, χρειαζόμαστε τους κτηνοτρόφους, έχουμε υποχρέωση να τους ενισχύσουμε.